Με τον καθιερωμένο αγιασμό στα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της περιοχής μας, ξεκίνησε σήμερα το πρωί η νέα σχολική χρονιά, παράλληλα με τις ευχές όλων για ένα δημιουργικό και όσο το δυνατόν με λιγότερα προβλήματα σχολικό έτος. Ξεκινάτε μία εκνέου πορεία, άλλα παιδιά από εσάς για πρώτη φορά, αλλά συνεχίζετε. Εγώ εύχομαι να έχετε υγεία, να έχετε δύναμη, να έχετε φώτιση Θεού, ώστε να μαθαίνετε τα γράμματα. Και εύχομαι ιδιαίτερως στους δασκάλους να έχετε δύναμη ώστε να ανταποκρίνεστε στα όντως δύσκολα καθήκοντά σας σε μια δύσκολη από κάθε άποψη εποχή. Ο Θεός να σας συνοδεύει, να αγιάζει τη ζωή σας, κάνοντας τον αγιασμό. Δεν θέλουμε μια μαγική πράξη, ούτε ένα έθιμο, απλώς λέμε στο Θεό ότι Κύριε, σε θέλουμε στο έργο μας, στη δουλειά μας, στην προσφορά μας, στην προσπάθειά μας όσον αφορά τους μαθητές. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων βρέθηκαν και πάλι στις γνώριμες μαθητικές αίθουσες, ενώ τα πρωτάκια του Δημοτικού και τα μικρότερα στα νηπιαγωγεία ήταν αυτά που έκλεψαν την παράσταση και φέτος. Από την 3η 13 Σεπτεμβρίου το πρωί οι μαθητές των Δημοτικών Γυμνασίων και Λυκείων του νομού μας θα προσέλθουν κανονικά στις τάξεις τους για να ξεκινήσουν να παίρνουν το προσωρινό πρόγραμμα διδασκαλίας αλλά και κάποια από τα βιβλία τους που είναι ήδη έτοιμα. Σε κάποια σχολεία μάλιστα δόθηκαν βιβλία από σήμερα στους μαθητές και τις μαθήτριες. Στους δασκάλους σας, αλλά κυρίως σε εσάς, μέσα από την καρδιά μου, καλή χρονιά, καλή σχολική χρονιά, με χαμόγελο, με φιλίες, με παρέες, με υγεία, με προσοχή, για προκοπή και για επιτυχίες. Καλή χρονιά και υγεία στα σπίτια σας. Παιδιά μου, καλή σχολική χρονιά, καλή δύναμη. Αυτό που μπορώ να πω εγώ σε ό,τι με αφορά είναι ότι ξεκινάτε αύριο χωρίς κανένα κενό. Επομένως, αυτό μπορεί να είναι καλό, αλλά και κακό για κάποιους, γελάμε τώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε καλά, σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή σχολική χρονιά και να ακολουθήσετε τα βήματα των προηγούμενων παιδιών με τις επιτυχίες που είχαμε. Γιατί το Μενετόκλειο διαφορετικά έχει κερδίσει μέσα από το επίπεδο εκπαίδευσης τον ρόλο αυτό, την αξία αυτή να είναι ένα σχολείο που διαχρονικά προσφέρει μία από τις καλύτερες εκπαιδεύσεις στα παιδιά του. Και δι' αυτόν την οικουμένη σαν γυναίσας, φιλάνθρωπε δώσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνον και συγχώρηση των θεσμάτων ημών έτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος απάνατος ελέησον ημάς. Θα ήθελα να αφιερώσω τη σημερινή ημέρα τα παιδιά που πέρασαν την πόρτα αυτού του σχολείου και αναφέρομαι στα παιδιά τα οποία θα φοιτήσουν στην πρώτη γυμνασίου. Εύχομαι καλή πορεία, καλή σχολική χρονιά, να απολαύσετε όλοι σας, να αποκομίσετε όλοι σας ό,τι προσφέρει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το γυμνάσιο και το λύκειό μας, γιατί πιστέψτε με, επειδή πριν αρκετά χρόνια ήμουν ακριβώς στην ίδια θέση που είστε εσείς σήμερα, στο ίδιο προάβλιο, αυτά που θα αποκομίσετε από το σχολείο, θα τα έχετε και θα σας συνοδεύουν σε όλη σας τη ζωή. Θέλω να ευχηθώ σε όλους εσάς να έχουμε καλή χρονιά, να έχετε καλή χρονιά σε όλα τα παιδιά που προετοιμάζονται για τις πανελλήνιες εξετάσεις να έχουν καλή επιτυχία και αυτή η επιτυχία σίγουρα προέρχεται μέσα
από το διδακτικό προσωπικό, τους καθηγητές σας, οι οποίοι προσπαθούν με τον καλύτερο τρόπο να μάθετε περισσότερα.